Στο Δημαρχείο του Βόλου βρίσκεται από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη 1η Αυγούστου η κινητή μονάδα μαστογραφίας προκειμένου να διενεργήσει δωρεάν μαστογραφίες στο γυναικείο πληθυσμό. Πρόκειται για τον κινητό μαστογράφο της Αντικαρκινικής Εταιρείας που πραγματοποιεί με την υποστήριξη της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων Ελλάδος πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Η κινητή μονάδα μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας με χορηγό την ΚΕΔΕ βρίσκεται στην πόλη του Βόλου για να πραγματοποιήσει 150 δωρεάν μαστογραφίες σε γυναίκες κυρίως που δεν μπορούν να μεταβούν σε κάποιο ακτινολογικό εργαστήριο. Τα τελευταία 12 χρόνια η κινητή μονάδα με διάφορους χορηγούς και τα τελευταία 3 χρόνια με την ΚΕΔΕ κινείται σε όλη την Ελλάδα με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Βόλου για την υπέροχη συνεργασία. Σημειώνονται ότι το πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού εκπονείται για δεύτερη συνεχή χρονιά σε 50 συνολικά δήμους της χώρας με τη χορηγία και οργανωτική υποστήριξη της ΚΕΔΕ για τον προληπτικό έλεγχο και την ενημέρωση ανασφάλισης των γυναικών ηλικίας 40 έως 70 ετών. Βγαίνουν τα δελτία τύπου από τους δήμους και συνήθως οι κοινωνικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν το να κλείσουν τα ραντεβού. Πρώτα στις γυναίκες που έχουν πραγματικά ανάγκη και μετά, εάν δεν συμπληρωθούν τα άτομα, οι υπόλοιπες. Ο μαστογράφος κάνει συγκεκριμένο αριθμό μαστογραφίων την ημέρα, 50 γυναίκες, και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στη συνεργασία με το Δήμο. Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες. Ο αριθμός των νέων περιστατικών κάθε χρόνο στη χώρα μας υπολογίζεται σε 5.000. Ο αριθμός των γυναικών που υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις συνεχώς αυξάνει με αποτέλεσμα να ανακαλύπτεται ο καρκίνος σε πρώιμα στάδια, τότε που η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική και μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη ίαση. Ο μαστογραφικός έλεγχος συνιστάται να ξεκινά από την ηλικία των 40 ετών. Η εξέταση είναι ανώδυνη, διαρκεί ελάχιστο χρόνο και με τα νέα μηχανήματα η δόση ακτινοβολίας είναι εξαιρετικά χαμηλή. Θα αισθανθεί η γυναίκα μία μικρή πιεσούλα, αλλά μπροστά στα ωφέλη που έχει μία μαστογραφία δεν είναι κάτι. Διαρκεί πολύ λίγο χρόνο και καλούμε όλες τις γυναίκες μία φορά το χρόνο να κάνουν μία μαστογραφία. Όσες γυναίκες υποβληθούν σε αυτές τις εξετάσεις, αυτό το τρίμηνο, πώς θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα? Από το Δήμο. Θα αναλαμβάνει πάλι ο Δήμος, με το βέβαια το ιατρικό απόρριτο θα υπάρχει εννοείται, και θα το αναλάβει ο Δήμος.